Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γύρισες, εδώ είσαι, έτσι. Έχασα κάποια στιγμή το νήμα. Είσαι ακόμα εκεί. Ναι, γύρισα. Αθήνα είμαι τώρα. Γιατί Δημήτρη, ο πατέρας σου είπε και είχε δίκιο ότι κανένας πολιτικός δεν θα πρέπει να σπέψει να φωτογραφηθεί μαζί σου και να πανηγυρίσει και να πάρει λίγο από τη δόξα. Τώρα τι να σας πω. Ρώτησε καλύτερα τον ίδιο. Ναι, είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος και είχε απόλυτο δίκιο ότι ο τρόπος και οι διαδικασίες κάποιες οποίες προπονήστηκε, το πώς δεν σας βοηθάει καθόλου το κράτος, σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχουν τα μούτρα μετά να πανηγυρίζουν. Τίποτα, δεν τους βάζει, δεν ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζουν για να προπονηθούν. Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία είναι δική μας. Και μόνο δική σας, βέβαια. Και μόνο δική σας. Άκουγα μια συνέντευξη του πατέρα του. Η Ομοσπονδία προσπαθεί να κάνει ό,τι. Πήγαινε μέσα στον Άγιο Κοσμά, πήγαινε να προπονηθεί και δεν τον αφήνει να μπει μέσα. Ναι. Πρόσεξε με. Δημήτρη, πες μου κάτι. Εσύ τώρα για να φτάσεις αυτή στο επίπεδο να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής. Μιλάμε για πόσα χρόνια σκληρή δουλειά και πόση δουλειά κάθε μέρα. Και στέρηση. Όλο μαζί, ναι. Στίβω κάνω από τα 13 μου χρόνια. Ναι. Έχω συμμετοχή σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι μόνο φέτος και πέρσι, που κάπως έγινα πιο. Προβλήθηκα πιο πολύ, ναι, να σας το πω έτσι. Αλλά από την κατηγορία παιδών. 16 ναι. Να σου πω, πόσες ώρες το τελευταίο χρόνο, ας πούμε, πόσες ώρες προπονείσαι? Γύρω στις 3 με 4 ώρες την ημέρα. Κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, στερείται τα ξενήθεια, σαν όλα τα παιδιά της υγείας. Δυστυχώς ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο προπόνηση, είναι μια γενικότερη στάση ζωής. Έτσι. Ναι. Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ νομίζω ότι αυτοί που τρέχουν, ας πούμε, εντάξει, εσύ τώρα πηδάς απάνω, εύχομαι, και να πιεις το βράδυ δεν πειράζει. Ορίστε, τι να του πεις τώρα ρε Δημήτρη. Όχι, δεν γελάει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Μα και ο ίδιος δεν πιστεύει ότι είναι έτσι. Απλώς όχι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λέω. Εσύ νομίζω ότι πάει και κάνει ένα άλμα και τελείωσε. Όχι, εντάξει, είναι σοβαρό πράγμα. Ξέρεις ότι εγώ θεωρούς, πρόσεξε να δεις τώρα τι θυμήθηκα, έτσι, Δημήτρη. Πούλαγα στο ΆΚΑ πασατέμπο και παγωτά και σάντουιτς στην Εξέδρα. Ναι. Και είχα δει τη Σιμεώνη όταν έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 2 μέτρα στο ΆΚΑ. Σάρα Σιμεώνη. Τη Σάρα τη Σιμεώνη. Ναι. Και είχαμε μείνει ακίνητοι ούτε να πουλήσει και κοιτάγαμε, ήταν παγκόσμιο. Το πέρασε. Το θεώρησα φοβερή, ας πούμε. Λοιπόν, 3-4 ώρες την ημέρα προπόνηση. Μπορείς να μας πεις λίγο το συνέστημά σου, μιας και μιλάμε, ας πούμε, πώς είναι όταν έχεις τον πύχη μπροστά και πάει να πηδήξεις. Και μάλιστα διεκδικείς και ένα παγκόσμιο μετάλλιο, έτσι. Ναι. Τι σου δίνει δύναμη εκείνη την ώρα, ας πούμε, που αρχίζεις και τρέχεις όπως τα βλέπουμε στα πλάνα για να κάνεις το άλμα? Τι μου δίνει δύναμη? Είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα θα θυμάσαι αυτά που σου είπε ο Καμπουράκης, βέβαια, την ώρα που αρχίζεις να τρέχεις, αλλά πριν από αυτό, ναι. Εκείνη την ώρα μου δώσανε τρομερή δύναμη όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονταν στην κερκίδα και μας φωνάζαν και μας ψυχώνανε την ώρα του αγώνα. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να έχω καθαρό μυαλό και να κάνω ό,τι καλύτερο. Δεν μου λες κάτι τελευταίο, Δημήτρη. Και εκεί έπαιξε σημαντικό ρόλο, μπορώ να πω. Ναι, βέβαια. Δεν μου λες, εσύ τώρα είσαι στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς στην πληροφορική, έτσι. Ναι. Αυτό που θα κάνεις στη ζωή σου θα είναι να συνεχίσεις με τον αθλητισμό, να ασχολείσαι ή θα πας στην επιστήμη σου? Δηλαδή θα πας προπονητής, αυτός, παράγων, αυτό, ή θα ασχοληθείς με την πληροφορική? Θέλω να ασχοληθώ και με την επιστήμη μου. Και με την επιστήμη. Σκοπεύω να κάνω μεταπτυχιακό μόλις πάρω το πτυχίο μου. Να σου πω, Δημήτρη, ο πατέρας σου σε προπονεί? Δεν ξέρω, κάπου έξω στην Αμερική μπορεί ή στην Αγγλία. Να κάνει ένα μεταπτυχιακό. Ο πατέρας σου σε προπονεί, Δημήτρη? Ναι, ο πατέρας μου. Τον άκουγες ή όπως όλα τα παιδιά του βγάζει και γλώσσα καμιά φορά και τον εστενοχωρείς? Όχι, τον ακούω. Εντάξει. Του έχω εμπιστοσύνη ότι έχει γνώσεις,
έχει εμπειρία. Με τους προπονητές δεν παίζεις ή τους ακούς, δεν τους ακούς. Δεν έχει όπως τα άλλα παιδιά σε εμάς, δηλαδή τα υπόλοιπα μας. Ναι, αλλά να μας είσαι παγκόσμιο πρωταθλητή, είσαι ναι. καλύτερος από τον προπονητή σου. Εντάξει, είσαι καλύτερος, μην τους βάζεις φιτιλιές. Ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μας έκανες να χαρούμε, να ξέρεις πάρα πολύ, Δημήτρη. Να έρθει μια μέρα στο στούντιο εδώ να κουβεντιάσουμε γενικότερα θέματα. Να έρθει μια μέρα στο στούντιο να τα πούμε. Μπράβο, μπράβο, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σας μέρα.